Αυτή η ιστορία και ο πολιτικός του λόγος είχε πάντα κοινωνικό πρόσημο, και αυτό έχει σημασία, και τον παρακολουθώ, πιστεύω ότι θα αναθεωρήσει τη στάση του, γιατί γνωρίζει ότι και η δυνατότητα του να αναθεωρήσει την πολιτική είναι αρετή τελικά, είναι πολιτική αρετή. Και νομίζω ότι θα το αποδείξει αυτό. Άρα επιφυλάσσομαι. Απλώς εγώ σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε και συγκαταβατικοί και συγκρατημένοι, διότι υπάρχει πάντοτε και ο δεύτερος γύρος. Ναι, σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ο Άρης Σπυλιωτόπουλος το θέλησε, το διεκδίκησε και νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή κούρσα. Τώρα εσείς του λέτε να παρατηθεί στην πραγματικότητα του Νίκητα. Ναι. Πιστεύω ότι η ιστορία του και η διαδρομή του. Ότι είχε δεσμευτεί και το έκανε. Πιστεύω και ότι η ιστορία του Νικήτα και η διαδρομή του θα τον οδηγήσουν να αναθεωρήσει. Και επαναλαμβάνω ότι το να αναθεωρήσει την πολιτική είναι αρετή, είναι πολιτική αρετή. Εντάξει, τώρα δεν σας κοστίζει για τίποτα που το λέτε, αλλά ξέρετε ότι είναι ανέφικτο. Να σας πω κάτι. Αφού σήμερα το πρωί σας λέω ξανά, δήλωσε ότι επιμένει και θα είναι. Ο κύριος Κακλαμάνης γνωρίζει ότι από τις πρώτες στιγμές που άλλαξε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ήμουν εκπρόσωπος τότε του κόμματος, είχα αναλάβει πάντοτε πρωτοβουλίες θετικές και προς την κατεύθυνσή του. Με την ίδια νοοτροπία και μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα εξακολουθώ να κινούμε και τώρα. Πρωτοβουλίες θετικές. Όχι λάδι στη φωτιά δηλαδή, όπως λέει ο απλός κόσμος, έτσι. Όχι λάδι στη φωτιά. Έβαλε όμως και τη γραμμή. Λέει εντάξει. Χαλαρά όμως, γιατί πάει και δεύτερος γύρος. Όχι πολλές πολλώσεις τον πρώτο, είτε σε κάθε περίπτωση. Βλέπει λίγο πιο μακριά. Όπως λέμε στα δικαστήρια οι δικηγόροι, επικουρικά. 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 Τώρα να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, αφού το αλήξαμε αυτό, ας πούμε. Η δεύτερη ιστορία των ημερών είναι αυτή η χθεσινή πάλι επανάληψη του σύριαλ της τρομοκρατίας, του φεύγω, τους φεύγει, τον αφήνουνε, φοβόμαστε κτλ. Κτλ. Εσείς το έχετε κάνει υπουργός άμυνας, έχει μία έτσι. Για πείτε μας, τι πιστεύετε, υπάρχει θέμα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ή όχι? Κοιτάξτε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, υπήρξε ένας εξαιρετικός δικαστικός λειτουργός και νομίζω ότι ξέρει ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει καλύτερα και από μένα. Το θέμα όμως είναι ευρύτερο. Από τις εξελίξεις προκύπτει ότι μέσα στην ατμόσφαιρα της σύγχυσης που δημιουργεί στην κοινωνία μας η βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, δημιουργείται ένα νέο αντάρτικο πόλεον, το οποίο ανατροφοδοτείται από στοιχεία που δραστηριοποιήθηκαν στο παρελθόν και έπρεπε βεβαίως να είναι στις φυλακές. Νομίζω λοιπόν ότι ως κοινωνία αλλά και ως θεσμικό οικοδόμημα πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να πάρουμε αυτή την υπόθεση πολύ σοβαρότερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς, στους δικαστές, στην αστυνομία, σε όλους τους θεσμικούς μηχανισμούς που μπορούν να έχουν σχέση και συνάφεια με αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μα σου λέει η αστυνομία, εγώ τους πιάνω και οι δικαστές τους αφήνουν. Μα αυτό λέω. Η εικόνα, ας πούμε, με την περίπτωση του κ. Σακά, όπως τη μάθαμε και όπως την ακούσαμε, δεν είναι μια εικόνα που κολακεύει ορισμένους θεσμικούς λειτουργούς. Έτσι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η ώρα όλοι αυτοί οι μηχανισμοί να ανασυγκροτηθούν, να καταλάβουν ότι υπηρετούν τη δημοκρατική νομιμότητα, και τη δημοκρατική νομιμότητα δεν την υπηρετεί κανείς με νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου, όταν αυτό το φαινόμενο επανακάμπτει και επανακάμπτει με πολύ πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Και να σας πω γιατί. Επιμένω στην επικινδυνότητα του φαινομένου. Διότι η χώρα, με τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού, κάνει μια εθνική προσπάθεια ανάκαμψης και θα την πετύχει. Αλλά ποιος θα πάει να επενδύσει σε μια χώρα όπου επεκτείνεται τέτοιου είδους φαινόμενο, επεκτείνεται ένα τέτοιου είδους φαινόμενο όπως το Αντάρτικο Πόλον? Ποιος θα πάει σε μια χώρα να κάνει οτιδήποτε όταν την εικόνα της χώρας την αμαυρώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις? Η τρομοκρατία δεν πλήττει το άδικο, δεν σκοτώνει το άδικο, γιατί αυτό επικαλείται. Η τρομοκρατία σκοτώνει την προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός για να ανακάμψει και να βγει από την κρίση. Πλήττει τη χώρα στην καρδιά της. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Και πριν απ' όλα, η αρμόδιοι θεσμικοί λειτουργοί. Λοιπόν, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, αν μου επιτρέπεις, επειδή ξέρουμε ότι ήσασταν και στο κοντρόλ όταν κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Παχατουρίδη και ακούγατε αναμφισβήτητα το. Ήμουνα με τον κύριο Καφάτο και κοιτάγαμε εφημερίδες. Μπράβο, ναι, με τον κύριο Καφάτο. Έχουμε δουλέψει στο παρελθόν.
ως δημοσιογράφοι. Εντάξει. Οπότε ως δημοσιογράφος τώρα εσείς τι καταλάβατε με τον κύριο Παχατουρίδη, αν όχι ως πολιτικός, θα τον κατεβάσετε η Νέα Δημοκρατία, θα τον υποστηρίξει. Δεν πρόκειται να υποκαταστήσω τον αρχηγό του κόμματος, τον Αντώνη Σαμαρά, που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις. Αλλά αν με ρωτάτε προσωπικά για τον Ανδρέα Παχατουρίδη, θα σας πω ότι ο Παχατουρίδης έχει κάνει μια ανεξάρτητη και αυτόνομη πολιτική πορεία στον τέταρτο Δήμο της χώρας, που είναι ο Δήμος Περιστερίου. Ναι. Ένας εξαιρετικός Δήμος με θαυμάσιους ανθρώπους. Και μέσα από αυτή την πορεία έχει καταξιωθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει και τις προσωπικές πολιτικές του δεσμεύσεις σε επίπεδο πολιτικού λόγου, εννοώ. Και διεκδικεί και τη δική του αυτονομία. Εγώ θεωρώ, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν ξέρω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και τι θα αποφασίσει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Αν με ρωτάτε προσωπικά, αν θα μου πήγαινε ο Παχατουρίδης να τον στηρίξω προσωπικά, ναι, στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια, θα σας πω ναι, θα μου πήγαινε. Ναι. Και δεν θα με πείραζε καθόλου το γεγονός ότι έχει μια αυτόνομη πορεία, μια ανεξάρτητη πορεία, διότι δεν θέλω σώνει και καλά περιφερειάρχη ο οποίος θα υπακούει σε κομματικά κελεύσματα. Καλά. Αυτά είναι προϊόντα άλλης εποχής. Ο Σγουρός θα σας πήγαινε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή με ρωτάτε προσωπικά. Ναι, σας έχω ξαναρωτήσει γι' αυτό. Δεν είμαι ούτε αρχηγός κόμματος. Όχι, άρα μα προσωπικά λέμε τώρα. Μπορώ να δεσμεύω μόνο τον εαυτό μου. Σαν ψηφοφόρο σας ρωτάω. Θα σας πω ότι ο Γιάννης Σγουρός έχει δώσει εξετάσεις σε πολλούς τομείς με επιτυχία. Σε ό,τι με αφορά, από οποιοδήποτε τομέα κυβερνητικής ευθύνης και αν πέρασα, είχα μια εξαιρετική συνεργασία μαζί του. Επειδή λοιπόν μιλάω για τον άνθρωπο τον οποίο τον ξέρω, το καταθέτω. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί συσχετισμοί μπορεί να επιβάλλουν διαφορετικές επιλογές. Αλλά σας λέω τη γνώμη μου και για τον ένα και για τον άλλο. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί αυτοδιοικητικοί και έχουν διακριθεί σε αυτό που κάνουν. Και όπως σας είπα, με τον Ανδρέα τον Παχατουρίδη δεν με ενοχλεί αυτό που γράψατε αντιμνημονιακή ατζέντα. Να σας πω κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε. Πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι πολιτευθήκαμε για να κόψουμε μισθούς και συντάξεις? Ότι ερωτευτήκαμε το μνημόνιο, όπως ακούγεται να λέγεται από ορισμένα χείλη? Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς και μαζί του όλοι, διότι ήταν μονόδρομος για να μπορέσει η χώρα να περάσει στη φάση της ανάκαμψης. Να πετύχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο από ό,τι βλέπετε δημιουργεί έκπληξη ακόμα και στους Ευρωπαίους φίλους μας, και να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε τη βιωσιμότητα του χρέους. Κάθε μέρα το ανεβάζετε πάντως. Δυστυχώς, όχι. Έχει μια μανία ο Στουρνάρας και κάθε εβδομάδα μου μας λέει ότι είναι παραπάνω. Το δίσκολο το πλεόνασμα που θα έχετε κάνει φυσαρμόνικα. Το πλεόνασμα θα πιστοποιηθεί ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο και είναι κατόρθωμα από τον ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού. Γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Με τις αιματηρές θυσίες τις οποίες έχει υποστεί. Θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή ο Νικήτας ο Κακλαμάνης είναι. Ήταν μέχρι να από λίγο τουλάχιστον. Είναι, είναι, τώρα, είναι ακόμα στον Γιώργο τον Παπαδάκη στον Αντένα. Στον οποίο στέλνουμε για την καλημέρα μας, αν τα αποδίδουμε, κύριε Γιώργο. Σου απαντάει. Του είπαν του Παπαδάκη τι είπες και είπε στον Νικήτα και σου απαντάει και σου το λέμε. Κάνουμε διάλογο. Κάνουμε διακαναλικό. Λέει λοιπόν ο Νικήτα. Τον αγαπάω, είμαστε αυτό. Είναι, αν δεν ήταν υπουργός ο Πάνος, άλλα θα έλεγε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, λέω τα ίδια, τα υπηρετώ. Από τότε που τα λέγαμε όταν ήμουν εκπρόσωπος. Εντάξει, βασιζόμενος στις καλές κουβέντες, προφανώς ελπίζει ότι και θα έλεγες κάτι. Εγώ θα επιμείνω ότι ο Νικήτας, τιμώντας τη διαδρομή του την πολιτική στη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντοτε, όπως υπογραμμίζω, είχε κοινωνικό πρόσημο, ναι, και αυτό έχει σημασία, για να ξέρουμε τι εκπροσωπεί ο καθένας και από πού προέρχεται, να μην τα χάνουμε αυτά, γιατί με τα μνημόνια έχει προκληθεί σύγχυση γενικότερη. Και ψάχνει ο καθένας τον εαυτό του. Λοιπόν, ο Νικήτας θα τιμήσει τη διαδρομή του, την ιστορία του και την παράδοσή του και θα αναθεωρήσει, επαναλαμβάνω, ότι το να αναθεωρείς στην πολιτική είναι αρετή των δημοσίων ανδρών. Ναι. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ως πολιτικός στη λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Γι' αυτό μιλάω για κοινωνικό πρόσημο. Και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος περίπου εκεί απευθύνεται. Γι' αυτό μιλάω για κοινωνικό πρόσημο. Ναι. Γι' αυτό μιλάει. Ο Άρης Πιωτόπουλος είναι λίγο πιο... Κύριε Καμπουράκη, ναι, και κύριε Οικονομία, και αυτά θα έρθουν μπροστά μας σιγά σιγά. Ναι. Ήμουνα το 11 εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τομεάρχης εξωτερικών τότε, είμαστε αντιπολίτευση, στο συνέδριο του Τσεντεού, της κυρίας Μέρκελ, στην Λειψία. Ήταν ένα δύσκολο, μια δύσκολη ατμόσφαιρα για μένα τότε. Μπορείτε να θυμηθείτε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Αλλά πρέπει να σας πω όμως το εξής. Το συνέδριο, η ομιλία της κυρίας Μέρκελ, κράτησε 45 λεπτά.
κάτω από μια τεράστια επιγραφή που έλεγε για τη Γερμανία, για την Ευρώπη. Από τα 45 λεπτά, τα 27 λεπτά τα μέτρησα, η κυρία Μέρκελ αναδείκνυε τι, την πολιτική του κόμματός της, του CDU, σε θέματα κοινωνίας και κοινωνικής προστασίας στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι εντάξει τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά αυτή τη στιγμή μπροστά στην κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να συζητάμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Θα μου πείτε γιατί μας λες τώρα, έχουν κοπεί μισθοί, συντάξεις, έχει αναθεωρηθεί το εργατικό δίκαιο και τα κοινωνικά δικαιώματα. Βέβαια. Θα έρθει όμως πολύ γρήγορα το θέμα κοντά μας, στα πόδια μας, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κοινωνικό πρόσημο, χωρίς κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική. Και αν αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίσουν οι χώρες του Νότου, θα έρθει πολύ γρήγορα το θέμα και για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις συντάξεις, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Διότι η Ευρώπη είναι συνυφασμένη με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Και έλεγα και εγώ. Χωρίς κοινωνικό κράτος, ναι, δεν μπορεί να επιβιώσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έλεγα, θα μου πείτε. Ένα λεπτό να έλεγα ολοκληρώσω. Ότι ο κόκκινος πάνος είναι σε ύπνωση. Να ολοκληρώσω. Αλλά όχι. Θα μου πείτε. Σε επιθυώτη. Δύο λεπτά. Ναι. Δύο λεπτά. Ναι. Θα μου πείτε. Θα μου πείτε. Μα πώς θα κάνω κοινωνική πολιτική με τα δημοσιονομικά μέτρα πειθαρχίας του κυρίου Σόιμπλε? Πώς θα κάνω κοινωνική πολιτική, ναι, όταν προτάσετε η λιτότητα και το σύμφωνο σταθερότητος? Εγώ λέω λοιπόν ότι ας προχωρήσουμε και ας βρούμε ποιο θα είναι το κοινωνικό κράτος του 21ου αιώνα που θα επικρατεί στην Ευρώπη. Όταν ο Ομπάμα έρχεται και καθιερώνει με τεράστιο πολιτικό κόστος για τον ίδιο και έχοντας κόντρα όλους τους ρεπουμπλικανούς, καθιερώνει εθνικό σύστημα υγείας στην Αμερική που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, δεν μπορεί η Ευρώπη να εγκαταλείπει τα θεμέλια της. Συμφωνούμε. Και τα θεμέλια της έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα στην Ευρώπη. Τώρα, πείτε μας το κάτι. Λέω, δεν είναι της μόδας πια αυτά που λέω. Εγώ θα επιμείνω γιατί είναι θέμα αρχών. Και να σας πω κάτι. Είναι αηδιαστικό στην Ελλάδα να περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Όταν ήμουν φοιτητής, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε εναντίον του κρατισμού. Δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα πανεπιστήμια. Σωστό. Αντιμετωπίζαμε χλεβασμό. Δεν σας αφήναμε. Χλεβασμό. Δεν σας αφήναμε. Σήμερα κινδυνεύουμε να περάσουμε στο άλλο άκρο. Ό,τι είναι δημόσιο εκτελείται και ό,τι είναι ιδιωτικό αποθεώνεται. Οπα. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε. Είμαι φιλελεύθερος, είναι καμάρι μου, το υποστηρίζω από την εφηβεία μου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για το κοινωνικό πρόσημο στη ζωή μας. Δεν μπορούν να καταργηθούν ούτε οι δομές κοινωνικής προστασίας, ούτε το κοινωνικό κράτος που θεμελιώθηκε στην Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε? Ο Στουρνάρας, δύο λεπτά. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να το υπηρετήσουμε. Διότι η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα της φούσκας που ζήσαμε και μας οδήγησε στην κρίση, με ευθύνες πολιτικές και